Στις αρχές του καλοκαιριού, αποφασίσαμε να επισκεφθούμε ένα από τα μορφότερα νησιά των Κυκλάδων, την Τίνο, με σκοπό να εξερευνήσουμε ψαρεύοντας διάφορες περιοχές του νησιού. Το ταξίδι θα διαρκούσε μόνο λίγες ώρες και η ανυπομονησία μας να φτάσουμε στο νησί μεγάλωνε με την πάροδο του χρόνου. Πρώτος προορισμός του ταξιδιού ήταν το γραφικό λιμανάκι της Άνδρου, με το χαρακτηριστικό φάρο να προβάλλει στην είσοδό του. Μετά από μια σύντομη στάση για να αποβιβαστούν οι επισκέπτες του νησιού, το καράβι έβαλε ρότα για τον τελικό μας προορισμό. Μία ώρα αργότερα, μπαίναμε επιτέλους στο λιμάνι της Τίνου. Αυτό το πραγματικά ευλογημένο νησί των Κυκλάδων, που φιλοξενεί κάθε χρόνο χιλιάδες πιστούς, οι οποίοι έρχονται να προσευχηθούν στη Μεγαλόχαρη. Φτάσαμε στο νησί της Τίνου. Ίσως το πιο δημοφιλή προορισμό των Κυκλάδων, τόσο για τους πιστούς, όσο και για εμάς τους ψαράδες. Με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος, έχουμε έρθει εδώ για ένα τριήμερο γεμάτο ψάρεμα. Αντώνη, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Από τις λίγες φορές που έχω έρθει στο νησί και από τις πληροφορίες που έχω, σημεία καλά για ψάρεμα είναι περιοχές κοντά στο λιμάνι. Όσες φορές έχω έρθει, έχω πιάσει καλά ψάρια, όπως σαργούς, οικιούς, στήρες και διάφορα άλλα. Για το υπόλοιπο νησί δεν μπορώ να σου πω κάτι. Τι θα έλεγες να εξερευνήσουμε λίγο την περιοχή και να επιλέξουμε το σημείο που θα ψαρέψουμε? Πολύ καλή ιδέα, Αντώνη. Μιας και αύριο περιμένουμε τον Αντώνη Καλαφατά και τον Άκη Τοντινιακό, οι οποίοι γνωρίζουν το νησί και σίγουρα θα έχουν να μας δώσουν πιο έμπιστες πληροφορίες. Πάμε λοιπόν. Πήγαμε. Χωρίς να καθυστερήσουμε καθόλου, κατευθυνθήκαμε βυτικά του νησιού για να ανακαλύψουμε μια βραχώδη τοποθεσία που οδικώς δεν απήχε παρά μόνο λίγα λεπτά από τη χώρα. Γαβρίλο, πώς σου φαίνεται αυτό το μέρος? Αντώνη, είναι μια περιοχή η οποία αποτελείται έξω από βράχια. Και από ό,τι βλέπω, ο πυθός αυτός θα πρέπει να συνεχίζει και μέσα. Έχει κάποιο βάθος η περιοχή και πιστεύω ότι το κύριο θύραμα που θα αναζητήσουμε σε αυτά τα νερά είναι η σαργή. Το καλό είναι ότι είμαστε κοντά στο λιμάνι και το αυτοκίνητο έχουμε κοντά, οπότε έχουμε εύκολη πρόσβαση. Συμφώνω, είναι ένα καλό σημείο που θα μπορέσουμε να ψαρέψουμε, αλλά καλό θα είναι να δούμε και κάτι ακόμα. Συμφωνώ. Πάμε να δούμε, μήπως βρούμε και τίποτα καλύτερο. Φύγαμε. Συνεχίζοντας την πορεία μας δυτικότερα, βρεθήκαμε σε μία πανέμορφη παραλία, σε ένα διπλανό οικισμό. Σταματήσαμε και αποφασίσαμε να ρίξουμε και εδώ μία γρήγορη ματιά. Γαβρίλο, είναι η πρώτη παραλία που συναντάμε. Είναι η παραλία στα Χιόνια. Ο κόσμος κάνει μπάνιο,
εδώ τα παιδιά παίζουν από ό,τι βλέπω, είναι πραγματικά πολύ όμορφα. Και πιστεύω ότι το βράδυ αυτό το όμορφο μέρος θα μετατρέπεται σε έναν πολύ καλό μουρμουρότοπο. Αντώνη, και οι συνθήκες που επικρατούν, όπως βλέπουμε, είναι συνθήκες καθαρά για το ψάρι με τις μουρμούρες. Πιστεύω ότι αν αυτός ο καιρός κρατηθεί μέχρι το βράδυ και υπάρχουν ψάρια, θα φάνε και θα βγάλουμε κάποια κομμάτια. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή λύση να την έχουμε στο νου μας, ανάλογα και τι καιρό θα επικρατήσει το βράδυ. Τι λες? Συμφωνώ απόλυτα. Πάμε να δούμε και μια ακόμα περιοχή, ίσως μια περιοχή με βράχια αυτή τη φορά. Σωστά, πήγαμε. Προσπαθώντας να ανακαλύψουμε ένα καλό σαργότοπο, ο Αντώνης πρότεινε να μεταβούμε στην περιοχή των Σφαγείων. Ένα δοκιμασμένο ψαρότοπο σύμφωνα με τον ίδιο, που κατά καιρούς έχει δώσει αξιόλογα θυράματα. Αντώνη, βλέπω ότι γυρίσαμε πάλι κοντά στο λιμάνι. Αυτό το σημείο στο κράταγα για το τέλος. Έχω ξαναψαρέψει σε αυτό το σημείο και έχω πάρει αρκετά καλά ψάρια. Όντως, βλέπω ότι είναι ένα πολύ ωραίο σημείο που αποτελείται με βράχια και πλάκες και σίγουρα πρέπει να αποτελεί ένα καλό σαργότοπο. Ακριβώς. Έχει αρκετούς αργούς, σικιούς και διάφορα άλλα ψάρια. Οπότε, Αντώνη, τι λες, παραλία για μουρμούρες ή στα βράχια για κανένα σαργό? Το πράγμα μιλάει από μόνο του. Βράχια για σαργούς. Απόγευμα της ημέρας αυτής βρεθήκαμε στο ίδιο σημείο, με την προσδοκία ότι τα ψάρια θα ήταν εκεί. Ο καιρός που επικρατούσε ήταν ιδανικός. Μαζί μας είχαμε φρέσκα δολώματα και με πολύ καλή διάθεση ξεκινήσαμε να στείλουμε τον εξοπλισμό μας. Κοντά παράμαλα, απελευθερωτές μολυβιών και διάφορα άλλα αξεσουάρ ήταν απαραίτητα για ένα τέτοιο είδους ψάρεμα. Μεγάλες δολωσιές φαραώ και φιλέτα κοτόπουλου, ιδιαίτερα ανθεκτικά στις μικροτσιβιές, ήταν τα κύρια δολώματα που χρησιμοποιήσαμε. Λίγη ώρα αργότερα, ένα όμορφο χταπόδι πιάστηκε στο καλάμι του Γαβρίλου. Έμελε όμως να είναι και το μοναδικό θύραμα που κατάφερε να τιμήσει τις αρματοσχές μας. Αντώνη, όπως είδες, η ιδέα να κυνηγήσουμε τους αργούς δεν στέφθηκε με επιτυχία. Είμαστε εδώ πέρα πάρα από 3 ώρες, οι τσιβιές που έχουμε πάρει είναι ελάχιστες, με εξαίρεση το χταπόδι που βάρισε λίγο πριν το σούρουπο. Τι λες να κάνουμε? Θα έλεγα να πάμε στην παραλία που είδαμε νωρίτερα, στα Κιόνια, και με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν ακόμα, πιστεύω ότι θα έχουμε καλύτερη τύχη. Να κυνηγήσουμε τις μουρμούρες της περιοχής. Ναι. Πάμε. Φύγα. Γνωρίζοντας ότι η ώρα είχε περάσει, δεν χάσαμε καθόλου χρόνο. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο και σύντομα ήμασταν και πάλι στην παραλία που είχαμε επιλέξει από το πρωί, ευελπιστώντας ότι τα πράγματα θα ήταν καλύτερα αυτή τη φορά. Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιούσαμε ήταν πιο λεπτά και οι αρματοσιές που επιλέξαμε ήταν κυρίως paternoster με δύο εγκύστρια. Όσο και το δόλωμα, ολόκληροι ακροβάτες και αμερικάνικα, καθώς και μεγάλα κομμάτια φαραώ, ήταν σίγουρα η καλύτερη επιλογή.
πρώτη επιτυχία δεν άργησε να έλθει. Ένας καλός αργός που έβγαλε ο Αντώνης αποτέλεσε τον καλύτερο ιονό για την ψαριά που θα ακολουθούσε. Βεβαίως δεν έλειψαν και μερικά απρόσμενα θυράματα, όπως μερικά μουγκριά, που ενώ κρατούσαν έντονο το ενδιαφέρον μας, επιστρέφονταν πίσω στη θάλασσα. Γρήγορα βγήκε ένας ακόμη αργός, δικαιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την απόφασή μας να επιλέξουμε τη συγκεκριμένη παραλία. Το χαμόγελο ήταν ζωγραφισμένο στα πρόσωπά μας και η βραδιά αναμενόταν μεγάλη.
Το ξημέρωμα ήταν μαγευτικό. Ο καιρός είχε πέσει αισθητά και με φόντο την ανατολή του ηλίου, δύο ακόμη μουρμούρες που πιάστηκαν στο καλάμι του Γαβρίλου έκλεισαν με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη ψαρευτική μας απόπειρα. Γαβρίλο, πώς σου φαίνεται η ψαριά μας? Πιστεύω ότι πήγαμε πολύ καλά. Ειδικά για ένα μέρος στο οποίο δεν ξέραμε καν τι ψαριά κρατάει. Μόνο το πρωί κάναμε μια βόλτα και είδαμε πως είναι ο βυθός. Και η αλήθεια είναι ότι παραξενευτήκαμε, γιατί περιμέναμε ότι θα βγάλουμε μουρμούρες. Ενώ τα περισσότερα ψάρια που πήραμε είναι σαργοί. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν πλάκες στα βαθιά. Και τα ψάρια λόγω της κακοκαιρίας βγήκαν να φάνε. Το καλό είναι ότι αντιληφθήκαμε έγκαιρα ότι στο προηγούμενο σημείο που ψαρεύαμε δεν υπήρχαν ψάρια. Και η αλλαγή του τόπου που κάναμε μας δικαίωσε. Η Τίνος μας υποδέχτηκε με τον καλύτερο τρόπο. Πάμε τώρα να ξεκουραστούμε, γιατί το βράδυ περιμένουμε δύο ακόμα φίλους, οι οποίοι θα έρθουν για να συντροφεύσουν τα επόμενα ψαρέματά μας. Έτσι και έγινε. Μετά τις 6, αφήσαμε για λίγο την πραγματικά μοναδική φιλοξενία του ξενοδοχείου Porto Holidays για να μεταβούμε στο λιμάνι και να υποδεχθούμε τους φίλους μας Άκη Τινιακό και Αντώνη Καλαφατά, που σε λίγη ώρα θα έφταναν με το πλοίο της γραμμής. Με την παρέα ανανεωμένη, αποφασίσαμε να εξερευνήσουμε νέα ψαρευτικά μέρη. Ο Άκης γνώριζε καλά την Τίνο και μας οδήγησε σε ένα μικρό ψαρότοπο κοντά στην περιοχή του Πανόρμου. Διασχίζοντας ένα μακρύ και δύσβατο μονοπάτι, σύντομα βρεθήκαμε σε ένα πανέμορφο μέρος, με βαθιά και απότομα νερά. Ύστερα από πολλές ώρες άκαρπων προσπαθειών, το μοναδικό ψάρι που πιάστηκε ήταν ένας κακαρέλος από τον Αντώνη Καλαφατά. Άκη, τελικά το μέρος χθες δεν μας έδωσε τα ψάρια που περιμέναμε. Ίσως να φταίγαν οι συνθήκες που ήταν πολύ καλές, ίσως να μην ήταν ακόμα η κατάλληλη εποχή, πάντως τα ψάρια δεν ήταν εκεί. Ναι, δυστυχώς επικράτησε ένα συνδετικός νοτιοδυτικός καιρός που δεν ήταν κατάλληλος για το μέρος και ήταν πολύ ήσυχα τα νερά, πολύ καθαρά, οπότε αναμενόμενο και σαργοί να μην φανούνε. Να μην φανούνε καθόλου. Ωστόσο βρισκόμαστε εδώ πέρα, είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος που θα μας πει 5-6 λόγια για το νησί. Ήθελα να προσθέσω ότι είμαστε στον Πάνορμο, στον όρμο Πανόρμου, και είναι ένας πολύ καλός ψαρότοπος, ειδικά τον επικρατούν βόρειοι άνεμοι. Βόρειοι άνεμοι. Έχει διαθέτει μια παραλία, όπως θα ζήσει εκεί πίσω, στα δέντρα, που δίνει αρκετές μουρμούρες και το χειμώνα πολύ μεγάλα λαβράκια.
όλα τα μέρη, τα βραχώδη και απέναντι από το νησί Πλανήτης που πήγαμε είναι πολύ καλή τόπη για σαργός και για μαύρα ψαριά. Και θα δούμε και το λιμάνι που είναι κατάλληλο και για εγγλέζικο απίκο αλλά και για κάστινγκ, ότι μπορεί να δώσει πολύ μεγάλη ποικιλία ψαριών με κατά καιρούς πολύ καλά λεφρίνια. Άκη, πραγματικά ο Πάνορμος είναι ένα πολύ ωραίο μέρος και ευελπιστώ ότι όλη η Τίνος θα έχει διάφορες ομορφιές. Θα θέλεις να μας πεις μερικά λόγια? Όντως, όπως είναι ο Πάνορμος ένα γραφικό ψαροχώρι, έτσι υπάρχουν πάρα πολλά στο νησί που μπορεί να κάνει να συνδυάσει και διακοπές και πολύ ευχάριστο και αποδοτικό ψάρεμα. Όπως είναι τα Ιστέρνια, τα Κιόνια που πήγατε και κάνατε πολύ καλή δουλειά. Βέβαια, σας είχαν και κατάλληλες συνθήκες, γιατί ναι, είχε νοτιοδυτικό. Τον είχατε φάτσα τον καιρό, οπότε είχε ανακατέψει τη θάλασσα και πήρατε πολύ καλά ψάρια από ό,τι είδα. Υπάρχουν οι κολυμπήθρες, το Πόρτο και πολλά άλλα μέρη που μπορεί κανείς να τα ανακαλύψει ψάχνοντας. Άκη, έχεις τη διάθεση να πάμε να μας δείξει από κοντά μερικά τουλάχιστον από αυτά τα μέρη? Πολύ ευχαρίστω. Πάμε να τα δούμε. Πάμε. Πρώτα όμως λέω να κάνουμε μια στάση στο πύργο, που είναι το πιο γραφικό χωριό του νησιού και είναι η γενέτερα του Γιαννούλη Χαλεπά. Πάμε! Φτάσαμε λοιπόν στον πύργο, όπως είπαμε. Είναι η πρώτη πρωτεύουσα του νησιού, προτού δημιουργηθεί η χώρα, που την είδατε. Όλο το χωριό είναι πλακόστρωτο, δεν μπορούν να μπουν μέσα, απαγορεύονται τα αυτοκίνητα. Όπως είπα και προηγουμένως, είναι η γενέτερα του Γιαννούλη Χαλεπά, του πιο ίσως διάσημου γλύπτη της Ελλάδας που έχει βγάλει. Εδώ βλέπετε το παλιό σπίτι που τώρα έχει μετατραπεί σε μουσείο. Και μπορούμε να ρίξουμε και μια ματιά μέσα, να εξερευνήσουμε τα σοκάκια του χωριού, για να δούμε τις ομορφιές που κρύβει. Πραγματικά, το χωριό είναι ένα έργο τέχνης. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο για να μπορέσουμε να το γυρίσουμε ακόμα περισσότερο. Τι θα έλεγες να πάμε να δούμε κανένα ψαρότοπο του νησιού? Πάμε να ζούμε από κοντά. Φτάσαμε λοιπόν στον όρμο Ιστερνίων. Βλέπετε κάτω διαθέτει δύο παραλίες, μια μεγάλη στα δεξιά και μια μικρή στα αριστερά. Ο βυθός είναι αμμώδης και πιο μέσα γίνεται με φύκια μαζί. Κρατάει μεγάλες μουρμούρες. Όταν έχει καιρό και ανακατεύει το βυθό μπορεί να δώσει και σαργούς καλούς. Όπως πολλοί καλούς σαργούς μπορεί να δώσουν και τα μέρη δεξιά και αριστερά στα που έχει βράχια. Λοιπόν, να τα ψαρέψουμε και με κάστινγκ και με εγκλέζικο. Τα Ιστέρνια εδώ πέρα, Άκη, σε ποια μεριά του νησιού βρίσκονται και με τι καιρό εσύ πιστεύεις ότι θα δώσουν ψάρια? Βρισκόμαστε στη δυτική πλευρά του νησιού. Απέναντι βλέπετε τη Σύρο. Και με νοτιοδυτικό καιρό πιστεύω ότι, ότι δημιουργούνται οι καλύτερες συνθήκες. Οι αρματοσίες που συνήθως εδώ χρησιμοποιείς, τι είναι? Ο βυθός κάτω δεν έχει ιδιαίτερα σκαλώματα, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διπλάρια για να έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Είτε σταθερά είτε ισηρώμενα. Περάσαμε τα Κιόνια, φύγαμε από τη χώρα και ήρθαμε σε μία ακόμα περιοχή από την αριστερή μεριά της χώρας, η οποία από ό,τι βλέπω έχει ένα μεικτό βυθό. Θα θέλετε να μας πεις λίγα λόγια για αυτή την περιοχή? Εδώ είμαστε λίγο πιο νότια από τη χώρα. Είναι όρμος Αγκάλης. Έχει μια μικρή παραλία
στα αριστερά μας, όπως θα δείτε, που έχει χοντρή άμμο και μέσα έχει μεικτό βυθό από κάποιες πέτρες και κάποιες πλάκες. Είναι πολύ καλό μέρος για σαργούς. Και λίγο παρακάτω ακολουθεί μια μεγάλη παραλία που λέγεται Αλμυρίκια και είναι ένας κλασικός μουρμουρότοπος, θα έλεγα, αλλά κατά διαστήματα δίνει και πολύ καλά φακρόπουλα. Βρισκόμαστε πάλι πίσω στο λιμάνι και έχουμε επιλέξει να ψαρέψουμε τις τεχνικές του Εγγλέζικου. Θα ήθελες να μας πεις λίγα λόγια για το λιμάνι? Όπως βλέπετε, το λιμάνι είναι πολύ μεγάλο. Δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με οποιαδήποτε τεχνική θέλουμε. Μπορούμε να ψαρέψουμε Εγγλέζικο ή Απίκο ή Πολωνές σε πολλά σημεία, γιατί διαθέτει αρκετές προβλήτες με καλό βάθος, όπως και κάστινγκ στις εξωτερικές πλευρές. Κρατάει μια πολύ μεγάλη ποικιλία ψαριών, από μουρμούρες, καλές και σαργούς κοντά στα μπλόκια, κέφαλους πολύ μεγάλους, μέχρι και λίτσες που κατά διαστήματα μπαίνουν μέσα και είναι καλό σημείο και ακόμα και για spinning. Βλέπω, Άκη, ότι ο καιρός σιγά σιγά φορτώνει. Δυτικός, νοτιοδυτικός ίσως. Θα ήθελες να μας προτείνεις το βραδάκι σε τι είδους τεχνική να επικεντρωθούμε και σε ποιο μέρος να πάμε? Τι εσύ θα νόμιζες ότι ήταν καλύτερο? Εγώ θα σας πρότεινα, επειδή όπως είπες ανεβαίνει γύρω στο 4 από φόρο δυτικό το βράδυ, να επιλέξετε κάποια δυτική παραλία, όπως αυτή που ψαρεύσατε προχθές. Mm-hmm. Και είμαι σίγουρος ότι με την ανακατοσούρα τα ψαράκια θα βγουν έξω για να βοσκήσουν. Θα καθίσουμε εμείς εδώ πέρα να κάνουμε Εγγλέζικο, μήπως βγάλουμε κάποιο ψάρι μέχρι να έρθει το καράβι να φύγεις. Και τα δύο παιδιά, ο Αντώνης ο Λαγουταρέλης και ο Αντώνης ο Καλαφατάς, θα αναζητήσουν κάποια παραλία κοντά στον καιρό από τη δυτική μεριά του νησιού για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το βραδινό μας ψάρεμα. Ο Αντώνης Λαγουταρέλης και ο Αντώνης Καλαφατάς αποφάσισαν να ψαρέψουν σε μια παραλία κοντά στα Χιόνια, όπου είχαμε πραγματοποιήσει το πρώτο ψάρεμά μας. Σε αντίθεση με την ημέρα εκείνη, οι συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή ήταν σαφώς πιο ήπιες. Στο λιμάνι τα ψάρια άργησαν να φανούν και καταφέραμε να πιάσουμε μόνο μερικούς αργούς προτού ο Άκης πάρει το καράβι της επιστροφής στην Αθήνα. Thank you.
Παράλληλα με το ψάρεμα στο λιμάνι, η παραλία έδωσε μερικές μουρμούρες, όμως όπως αναμενόταν, οι σαργοί δεν έκαναν ποτέ την εμφάνισή τους. Στις 10 το βράδυ, μετά την αναχώρηση του Άκη, ο Γαβρίλος ήλθε στην παραλία να συναντήσει την υπόλοιπη παρέα, κουβαλώνοντας μαζί του την ψαριά του λιμανιού. Ενθουσιασμένοι από τα θυράματα, κατευθύνθηκαν όλοι μαζί ξανά προς τη χώρα για να ολοκληρώσουν με μεγαλύτερη επιτυχία την τελευταία ψερευτική εξόρμηση. Πράγματι, λίγη ώρα αργότερα, στα καλάμια του κάστινγκ πιάστηκαν μερικοί ακόμη σαργοί, που αποτέλεσαν και τον καλύτερο επίλογο του ταξιδιού. Κάπου εδώ τελείωσε το ψαρευτικό μας τρίμερο στην Τίνο. Εμείς ψαχτήκαμε, πειραματιστήκαμε με διάφορες τεχνικές, δοκιμάσαμε διάφορα μέρη, άλλοτε με επιτυχία και άλλοτε όχι. Όπως και να έχει το πράγμα, αξίζει να πάρετε το καράβι της γραμμής και να επισκεφτείτε αυτό το όμορφο νησί. Και πάντα με μια καλή παρέα.